Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Σήμερα θα δείξουμε αυτή τη τζαντούλα που είναι με τα δάχτυλα. Ένα διαφορετικό σχέδιο. Καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Εννοείται ότι αν θέλετε μπορείτε να κάνετε και πιο μικρή. Γίνεται με ένα κουβάρι. Είναι πάρα πολύ εύκολο το σχέδιο. Μέσα σε μισή ώρα τελειώνεται. Έχει 28 ευρώ το κουβάρι. Είναι έτσι. Μεγάλο. Θα σας πω λίγο γραμμάρια και μέτρα. Το mass mellow είναι. 750 γραμμάρια, 30 μέτρα. Την πλένουμε στο χέρι, έτσι, όχι στο πλυντήριο. Έχει 37% κότον και 63% πολυαμίδ. Γεια σας. Εμείς θα την κάνουμε το μοβ σήμερα. Αυτό είναι το σάπιο μήλο. Σάπιο μήλο υπάρχει, Θεοδώρα? Λοιπόν, επίσης υπάρχει σε γκρι. Ναι. Εντάξει, υπάρχει σάπιο μήλο. Κεραμιδί. Και σοκολατή. Αυτά τα χρώματά μας. Μοβ, σάπιο μήλο, σοκολατή, κεραμιδί και το γκρι. Εντάξει. Λοιπόν, θα τα πάω λίγο προς τα εκεί για να μπορέσουμε να έχουμε χώρο. 28 ευρώ το τεμάχιο. Λοιπόν, live. Λοιπόν, όχι, δεν σας την έχω δείξει αυτή, να σας έχω δείξει άλλη. Αυτό είναι άλλο σχέδιο. Καλησπέρα, καλησπέρα από το όμορφο Κιλκής. Λοιπόν, γίνεται με τα δάχτυλα. Μέσα σε μισή ώρα τελειώνει. Είναι πάρα πολύ εύκολη και είναι ακόμα πιο εύκολη από την άλλη τσάντα, να το ξέρετε, που έχουμε δείξει ήδη. Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω σιγά σιγά. Όσοι μπαίνετε, αν κάπου δεν βλέπω, μπορείτε να απαντάτε εσείς ότι πλέκουμε τσάντα με τα δάχτυλα, εντάξει, και γυρίζω. Εντάξει, λίγο. Είμαστε εδώ. Θα χρειαστείτε και ένα ψαλιδάκι λίγο. Θα δείξουμε κάτι λίγο διαφορετικό από τα συνηθισμένα που έχουμε δείξει σε αυτή την τσάντα. Λοιπόν, αυτό που κάνουμε είναι ότι τραβάμε λίγο εδώ το πλεχτό μας, αυτό, προς τα κάτω. Γεωργία, έλα λίγο. Κλείσε μου λίγο την πόρτα, ας την πολύ λίγο ανοιχτή. Ωραία. Λοιπόν, κόβουμε εδώ. Αυτά τα πετάμε, εννοείται. Και πόσο μέτρα είναι, να το ξαναπώ. Είναι ένα κουβάρι και θέλετε ένα κουβάρι για να κάνει τζάντα. Είναι 750 γραμμάρια, 30 μέτρα. Και ερχόμαστε εδώ και κάνουμε ένα κόμπο. Αυτό το κάνουμε για να μην ανοίξει, εντάξει, εδώ. Θα κόψω και αυτά που δεν μου αρέσουν εμένα τώρα, εντάξει.
Λοιπόν, και ξεκινάμε. Εντάξει, αυτό το κάνουμε για να μην ανοίξουν, να μην ξεφτάει αυτό το υλικό που έχει μέσα. Και θα ξεκινήσουμε να κάνουμε τις αλυσίδες μας. Ξεκινάμε, αφήνουμε λίγη κλωστή εδώ. Κάνουμε την πρώτη μας θηλιά, εδώ πέρα. Δουλεύουμε τα δύο δάχτυλά μας, εντάξει. Και θα πλέξουμε συνολικά 7 θηλιές. Αυτή είναι η πρώτη θηλιά μας, την οποία δουλεύουμε. Έτσι. Μία κάναμε. Δύο. Προσπαθούμε όσο μπορούμε να είναι ίδιο πάχος. Τρία. Τέσσερα. Πέντε. Έξι. 7. Είμαστε εδώ. Εντάξει. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Αυτό είναι το 7ο. Εντάξει. Γιατί έχουμε. Αυτή είναι η πρώτη μας εδώ κάτω. Και αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι θα βγάλουμε κλωστές. Πριν βγάλουμε τις κλωστές, θα χρειαστείτε μια άλλη έξτρα κλωστούλα εδώ πέρα. Στην οποία θα τη βάλετε σαν σηματάκι. Τώρα, επειδή δεν έχω κάτι άλλο σε λεπτό, θα βάλω εδώ πέρα ένα σημαδάκι, μία κλωστούλα, η οποία αυτή μου δείχνει ότι είναι το ξεκίνημά, εντάξει. Βάζω εδώ μία κλωστούλα σαν σημάδι. Και τώρα, έρχομαι από εδώ πέρα και σε κάθε μία από τις θηλιές μου θα βγάλω μία θηλιά. Αυτή είναι σε αυτή την οποία υπάρχει. Πάμε στην επόμενη, εδώ. Παίρνουμε θηλιά και τη βγάζουμε προς τα έξω. Πάμε στην επόμενη εδώ. Πάμε και παίρνουμε θηλιά και τη βγάζουμε προς τα έξω. Εδώ. Βλέπετε σε ποιο σημείο μπαίνω. Παίρνω θηλιά και τη βγάζω προς τα έξω. Προσπαθούμε περίπου να είναι στο ίδιο ύψος. Επίσης, όσο πιο ομοιόμορφες είναι οι θηλιές σας μεταξύ τους, τόσο πιο ωραία θα γίνει η τσάντα. Εδώ. Έχουμε συνολικά 2, 4, 5, 6 θηλιές, γιατί αυτή είναι η 7η μας, έτσι. Εδώ. Μπορείτε να τις τραβάτε έτσι προς τα πάνω, για να είναι πιο σταθερές. Εδώ είμαστε. Και τώρα θα πρέπει να κάνουμε το ίδιο πράγμα από την άλλη πλευρά, δηλαδή να πάει κυκλικά. Γιατί στην ουσία αυτή η τσάντα πλέκεται γύρω-γύρω με αυτόν τον τρόπο, κυκλικά. Επομένως, τώρα θα ξεκινήσουμε να πλέκουμε από αυτή την πλευρά μας, να βγάζουμε τα θηλιές, όχι να πλέκουμε. Έτσι, το έχουμε καταλάβει. Τώρα τι κάναμε. Πλέξαμε 7 θηλιές, αυτή είναι η αρχική μας θηλιά που την αφήνουμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6 θηλιές εδώ. Εκεί στο τέλος είναι ο κόμπος της πρώτης θηλιάς. Να το ο κόμπος, εδώ είναι. Της πρώτης θηλιάς. Εντάξει. Και τώρα, αν προσέξετε από εδώ, έχουμε αφήσει αυτές εδώ τις κλωστούλες, έτσι. 2, 3, 4, 5, 6 κλωστούλες. Όσες δηλαδή θηλιές κάναμε από τη μία πλευρά, πρέπει να κάνουμε και από την άλλη πλευρά. Είμαστε εδώ στο τελείωμα και ξεκινάμε από εδώ. Η πρώτη μας θηλιά είναι εδώ, 6 θα κάνουμε πάλι. Τραβάμε, το βγάζουμε. Στην πρώτη σειρά αυτήν θα σας φαίνεται λίγο δύσκολο το σχέδιο, αλλά θα δείτε ότι από την δεύτερη σειρά και μετά είναι πολύ εύκολο. Το μόνο που είναι σημαντικό είναι να βάλετε σημάδι στην πρώτη θηλιά σας. 2. 3. 3. Τώρα επειδή έχω κάνει λίγο σφιχτά εγώ, δεν πειράζει. 4. 5.
Και τώρα σε αυτή που ήταν η αρχική μας που την αφήσαμε, θα μπούμε και θα βάλουμε δεύτερη φορά εδώ. Για να γίνουν 6, έτσι. 6 από τη μια πλευρά, 6 από την άλλη και μία που είναι η 7η αρχική μας, εντάξει. Λοιπόν, τώρα ξεκινάμε να πλέκουμε. Αυτό που κάνουμε είναι ότι αφήνουμε εδώ το σημαδάκι μας λίγο κάτω, για να ξέρουμε ότι αυτή είναι η αρχική μας θηλιά, ή διαφορετικά το βγάζω, ξεκινάω να πλέκω και ο τρόπος που πλέκω είναι σαν να πλέκω καλή, δηλαδή μπαίνω μες στη θηλιά, παίρνω την καινούργια θηλιά, την περνάω. Βάζω εδώ το σημαδάκι μου, την κλωστούλα μου, για να ξέρω ότι εδώ είναι το ξεκίνημα της σειράς μου και δουλεύω κυκλικά. Πάω στην επόμενη θηλιά, τραβάω. Λίγο θέλω προσοχή εδώ, στις στροφές μας, εδώ πέρα και από την άλλη πλευρά. Λίγο περισσότερο θα σφίγγουμε μεταξύ μας τις θηλιές για να ανέβει και πιο εύκολα η τσάντα και να μην έχει ανοίγματα στις άκρες. Εγώ στη δικιά μου την πρώτη που σας έδειξα πριν που έκανα με το σάπιο μήλο, επειδή δεν το πρόσεχα πάρα πολύ, ίσως βλέπετε ότι δεν είναι πολύ στρωτή πλέξιμο. Εγώ τώρα θα το πάω πιο σιγά για να γίνει αυτή πιο στρωτή. Παίρνω κλωστή, την περνάω, προσπαθώ μόνο το ύψος του κάθε ενός να είναι περίπου το ίδιο. Ναι, θα σας ξαναδείξω τα χρώματα στο τέλος. Είπαμε, είναι αυτό το μοβ που κρατάω. Είναι σάπιο μήλο, κεραμιδί, σοκολατή και γκρι. Αυτά έχω αυτή τη στιγμή. Και τώρα δεν ξέρω, επειδή τα κορίτσια μιλά στο τηλέφωνο και κάνουν παραγγελίες, τι θα μείνει μέχρι το τέλος. Παίρνετε καλύτερα στο τηλέφωνο, που σας το έχω βάλει εδώ, για πιο γρήγορα και πιο σωστό. Εντάξει, συνεχίζουμε. Είμαστε τώρα στην άλλη πλευρά μας, έτσι πάμε και κλικά. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, επίσης όσες κυρίες κρατήσατε νήματα από την προσφορά από τα μήλα, καλέστε στα κορίτσια ή δέστε τα μήνυματά σας στο Messenger, γιατί σας έχουμε πάρει τηλέφωνο. Αν δεν σας έχουμε πάρει τηλέφωνο, καλέστε ξανά στα κορίτσια, γιατί έγινε ένας ψιλοχαμός. Να τους βοηθήσετε λιγάκι. Α, καλώ την Ελενίτσα μου, από τη Γερμανία. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Παίρνουμε κλωστή, παίρνουμε τη θηλιά μας και το βγάζουμε. Εντάξει, λοιπόν, και έτσι όπως είμαι εδώ, τώρα αυτό είναι από το άλλο, δεν πειράζει. Πάλι, επειδή εδώ είναι το ξεκίνημά μου, βγάζω την κλωστή μου για να ξέρω πού είναι το ξεκίνημά μου πιο πολύ, έτσι. Ορίστε. Τι είναι αυτό. Εδώ. Το βάζουμε πάλι εδώ πέρα. Κάθε φορά καλό είναι σε αυτή τη θηλιά να βάζετε το σημαδάκι σας για να ξέρετε πού είναι το ξεκίνημά σας, εντάξει. Όχι για κάποιο άλλο λόγο, για να μην χάνεστε. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη. Λιγάκι σφίγγω περισσότερο εδώ και εδώ και εδώ πέρα για να γίνει πιο ωραίο. Θα δείτε τώρα μετά από 3-4 σειρές που θα κάνουμε ότι από μόνη της τσάντα θα γυρίσει. Εγώ βέβαια θα προσπαθήσω να συνεχίζω να πλέκω με αυτόν τον τρόπο, γιατί βολεύει πιο πολύ για να βλέπετε. Έτσι, εντάξει. Και αν σας φύγει κάποια θηλιά, λίγο το τραβάτε και βγαίνει προς τα πάνω. Εντάξει, εδώ. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Σας είχα προσκεθεί ότι θα το κάνω Παρασκευή Σάββατο live, αλλά δεν πρόλαβα. Εδώ. Συνεχίζουμε. Γύρω-γύρω. Λιγάκι περισσότερο εδώ, μεταξύ σε αυτά εδώ. Σφίγγουμε λίγο πιο πολύ για την στροφή μας, για να γίνει πιο ωραίο το κλείσιμο. Έχουμε βελούδα. Όχι, δεν έχουμε πολλά βελούδα, γιατί περιμένουμε παραλαβή. Εδώ, πάρτε στα κορίτσια τηλέφωνο, να σας πούνε τι υπάρχει σε βελούδα. Λογικά θα έχουμε τέλος του μηνός βελούδα. Το βγάζω ίσα ίσα όσο και επίσης εδώ τώρα. Όταν τραβάμε τη μια πλευρά και από την άλλη, μικραίνει το επόμενο, έτσι. Όλα ανεβαίνουν στο YouTube, εννοείται. Δεν κρατάω κάτι που δεν ανεβάζω. Λοιπόν, φτάσαμε πάλι. Βλέπετε πόσο γρήγορα προχωράει η τσάντα αυτή. Είναι ό,τι πιο ωραίο, πιο εύκολο. Είναι πάρα πολύ must αυτή την εποχή αυτές τις τσάντες. Εγώ τώρα θέλω λίγο να τα σφίξω αυτά μεταξύ τους, για να μην γυρίσει ωραία. Ξαναβάζω εδώ το σημάδι μου. Εδώ πέρα.
Καλησπέρα. Εδώ τα σφίγγουμε λιγάκι αυτά μεταξύ τους και θα δείτε σε λίγες σειρές ότι πόσο ωραία θα στρώνει. Οπότε νομίζω ότι τα έχουμε. Τέλος του μηνός. 28 ευρώ έχει αυτό νήμα. Είναι ένα κουβάρι και βγάζει μία τσάντα. Όχι, τα περιμένω και αυτά. Ελπίζω τέλος του μηνός. Τα μήλα είχαν έρθει. Δεν ξέρω αν τα είδατε. Εδώ συνεχίζουμε το έργο μας. Και τώρα θα σας δείξω πώς άρχισε και γυρίζει το πλεχτό μας. Λοιπόν, βγάζω λίγο το την κλωστή μου, που στην ουσία είναι σημάδι εδώ. Περνάω αυτήν την κλωστή. Εδώ. Λοιπόν, το διπλώνω λιγάκι, για να δείτε, έτσι. Και τεντώνουμε λίγο τις σειρές προς τα πάνω. Αυτό κάνουμε για να πάρει λίγο τη φόρμα του. Θα σηκώσω λίγο πιο ψηλά για να βλέπετε καλύτερα εδώ. Όσο περισσότερο πλέκεις, τόσο περισσότερο δείχνει. Τώρα δεν δείχνει ακόμα πάρα πολύ. Είναι σε αυτή τη φάση. Βλέπετε, εδώ πέρα που βλέπουμε ότι έχουμε πολύ άνοιγμα, τεντώνουμε λίγο εδώ, λίγο εδώ, να τα σφίγγουμε λίγο περισσότερο, έτσι. Και τώρα θα προσπαθήσω να πατάω με το ένα χέρι μου και να πλέκω με το άλλο. Δεν θα χρειαστεί να το κάνουμε για πολλές σειρές, επομένως δεν είναι κάτι δύσκολο που θα σας ταλαιπώρησε, απλώς θέλω λίγο περισσότερο εδώ, σε αυτά τα σημεία, να σφίγγετε λίγο περισσότερο προς τα πάνω στις σειρές, για να βγει πιο ωραίο. Έτσι, από ότι το πρώτο το δικό μου. Λοιπόν, είμαστε σε αυτή τη φάση εδώ. Εδώ πέρα έχουμε βάλει το σημαδάκι μας. Επομένως, συνεχίζω από εδώ. Με το ένα χέρι κρατάω εδώ πέρα το πλεχτό μου για να με βοηθάει. Και με το άλλο πλέκω. Εγώ τώρα στη δικιά μου δεν θυμάμαι πώς σειρά έκανα, θα μετρήσω. Αλλά αυτό που έκανα υπολόγισα λιγάκι. Ότι να αφήσω περίπου γύρω στα 3 με 4 μέτρα κλωστή στο τελείωμα. Για να μου φτάσει και για να κάνω το κλείσιμο και να μου φτάσει και για το χερούλι. Και επίσης, αν το χερούλι εσείς θέλετε να το κάνετε μεγαλύτερο, αφήνετε περισσότερη κλωστή. Εδώ συνεχίζουμε. Μόνο ξαναλέω λίγη προσοχή εδώ ενδιάμεσα. Ό,τι κάνετε εδώ πέρα στη στροφή, να είναι κοντά κοντά οι θηλιές, για να ανεβαίνει πιο ωραία και να μην έχει κενά. Τώρα δεν βλέπω τα σχολιά σας γιατί έχω πολύ ψηλά το ring. Τα βλέπουν τα κορίτσια. Το νήμα αυτό ξαναλέω έχει 28 ευρώ και με ένα νήμα βγαίνει μία τσάντα. Να σας μετρήσω μετά και τη διάσταση για να σας πω ότι φάρδος και επίσης αν θέλετε κάνετε μεγαλύτερη εννοείται ότι μπορείτε να βάλετε πιο πολλές θηλές αρκετές. Μπορείτε να πλέξετε μία σειρά να δείτε πώς φαίνεται. Βγάζω λίγο το σημάδι μου. Και αν σας αρέσει το φάρδος και απλώς αν την κάνετε πιο φαρδιά θα γίνει λίγο πιο κοντή, έτσι. Είναι λογικό αυτό, θα πάει περισσότερο νήμα. Καλησπέρα. Να κατεβάσω λίγο εδώ, να βλέπετε καλύτερα. Βλέπετε, όταν πάει να φύγει μια θηλιά, μην ανησυχείτε. Λίγο τραβάτε τις προηγούμενες, δεξιά-αριστερά. Και, οκ. Okay.
ακόμα και λίγο πιο κάτω να φύγει μια θηλιά, μπορείτε πολύ εύκολα να το κάνετε. Δέστε τώρα, πες ότι έφυγε αυτή η θηλιά, εδώ, έτσι, και έγινε αυτό το πράγμα. Απλά παίρνετε και την δουλεύετε κανονικά, έτσι. Αλλά είναι λίγο δύσκολο, δηλαδή μπορεί να κατέβει αρκετά, δηλαδή να βγει έτσι αρκετά, αλλά δεν φεύγει, γιατί επειδή είναι αυτό το υλικό από μέσα, δεν φεύγει εύκολα, μην το φοβάστε. Και πλέκεται πάρα πολύ γρήγορα. Τώρα θα δείτε ότι μέχρι σε μισή ώρα θα έχουμε τελειώσει. Ξεκίνησα το live παρά 10, νομίζω 3 ακριβώς ξεκίνησα να την πλέκω, είναι 3 και 10, 3 και 11 λεπτά με το δικό μου το ρολόι. Λοιπόν, φτάνουμε πάλι εδώ. Αυτή θα γίνει πιο ωραία γιατί την κάνω πιο σταθερή. Πάμε εδώ. Και πάλι θα βάλω το σηματάκι μου εδώ πέρα. Εάν θέλετε μπορείτε εννοείται να βάλετε μια παραμάνε κάτι άλλο, αλλά για να μην τρυπήσουμε το ύφασμα αυτό, ένας τρόπος είναι και μια κλωστούλα, έτσι. Προσπαθούμε ξαναλέω εδώ οι ενώσεις μας να μην έχουν πολύ κενό. Με το πουρ, ζακέτα και μπότα, ποιο χρώμα νήματα ταιριάζει από αυτό που λέγεις τώρα. Νομίζω το σοκολατή ταιριάζει. Α, και το κεραμιδί επίσης ταιριάζει. Δεν θα τι ωραία που βγαίνει. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολη. Ξανά βγάζω αυτό. Περνάω αυτό εδώ. Βάζω εδώ πέρα. Λοιπόν, θα μετρήσω λίγο τη δικιά μου. Να σας πω, εγώ έκανα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, στη 10 σταμάτησα. Εδώ είμαστε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Άρα μπορούμε να κάνουμε άλλες 3. Και μην σας πω ότι τώρα περισσεύει και παραπάνω να κάνουμε, γιατί την πλέκω σφιχτά, άρα δεν τρώω πολύ νήμα, πάω πιο οικονομικά. Και επίσης θα γίνει και πιο σταθερή νομίζω, γιατί βλέπω ότι ήδη είναι πιο σταθερή. Όχι, πανεύκολο είναι. Πανεύκολο, ποιος το είπε αυτό. Χρύσα, όχι. Μόβ είναι, ναι. Είναι πολύ πιο εύκολο από το βελουνάκι. Ακόμα και ένα μωρό 12 χρονών κοριτσάκι να βάλω, θα τη φτιάξει. Δύσκολο. Γιατί? Ναι, μόβ είναι αυτό. Είναι μόβ, έχουμε σε γκρι. Να σας δείξω λίγο τα χρωματάκια. Έχουμε γκρι, αυτό. Έχουμε αυτή που έκανα εγώ σε σαπιομήλο. Παίρνω τηλέφωνο όμως για παραγγελίες. Έτσι, αυτή σε σαπιομήλο. Και έχουμε και κεραμιδί και σοκολά. Θα σας τα δείξω σε λίγο. Λοιπόν, γυρίζω. Βγάζω από εδώ. Και τελειώνει τόσο γρήγορα η σειρά που δεν το παίρνεις χαμπάρι. Λίγο πιο ψηλά θα σας βάλω και έτσι νομίζω λίγο πλάγια. Λοιπόν, θα βάλω πάλι το σημάδι μου. Εδώ. Και συνεχίζω.
συνεχίζουμε. Εδώ, έτσι. Και συνεχίζουμε. Εδώ. Βάζω πάλι το σημάδι μου. Μαύρο όχι, δεν έχω. Δυστυχώς. Έχω γκρι, έχω σοκολατή και έχω και κεραμιδί και σάπιο μήλο. Σας δείξω και το σάπιο μήλο μετά πάλι, πλεγμένο για όσες δεν το είδατε. Για παραγγελίες τα νήματα αυτά, επειδή φεύγουν πολύ γρήγορα, παίρνετε τηλέφωνο. Εντάξει, ένα κουβάρι 28 ευρώ, σας βγάζει μία τσάντα. Ρίζουμε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τσάντα με τα δάχτυλα. Πώς είμαστε, λοιπόν, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ακόμα μια σειρά μας έμεινε, στην οποία σειρά θα κλείσουμε κιόλας, θα την πλέξουμε δηλαδή και μετά θα κλείσουμε. Εγώ προσπαθώ όσο γίνεται στις σειλιές μου τις κάνω μικρές, για να είναι πιο σφιχτό και πιο ωραίο το πλέξιμο, εντάξει. Εσείς αν θέλετε πλέκετε πιο χαλαρά, όπως θέλετε εσείς. Και ξαναείπα, μα θέλετε μπορείτε να βάλετε πιο πολλές θηλιές και να την κάνετε πιο φαρδιά. Α, να μετρήσω λιγάκι εδώ, στα πόσα εκατοστά είμαστε, στο θάλαμος. Και μετά θα μετρήσω και την άλλη που είχα κάνει. Λοιπόν, αυτή είναι 35-36 εκατοστά. Εδώ. Λοιπόν, τώρα είχα βγάλει το σημάδι μου από εδώ. Βάζω το σημάδι. Όταν έχει σκίσει, για να ξέρετε, και δεν είναι βιαστικά κάποια πράγματα, γιατί εγώ συνήθως τα κάνω δείγματα, καμιά φορά τα κάνω πολύ βιαστικά, πιο ωραία βγαίνουν όταν πας σιγά σιγά και δεν βιάζεις, όπως αυτό. Ξαναδείξω λίγο τα χρώματα μετά. Είναι μια διαφορετική τσάντα από τις συνηθισμένες. Έτσι. Έχουμε δείξει ήδη ένα σχέδιο. Και επίσης δεν κόβουμε καθόλου το νήμα σε αυτή τη τσάντα, να ξέρετε. Εντάξει. Λοιπόν, γυρίζουμε τώρα. Το βγάζουμε και τώρα ξεκινάμε και κλείνουμε, εντάξει. Λοιπόν, επειδή το νήμα μου εγώ βλέπω ότι έχει μείνει αρκετό, λέω να κάνω ακόμα μια σειρά. Ας βάλω το σημάδι μου γιατί έχω πλέξει πιο σφιχτά. Θα κάνω ακόμα μια σειρά. Όχι, δεν είναι βαριά, 750 γραμμάρια είναι. Γιατί συνήθως μια τσάντα που παίρνεις με το μακό κορδέλα ή με τα άλλα, δεν βάζεις τουλάχιστον 3 κουβάρια. Βάζεις, δεν είναι βαριά. Πολύ ελαφριά είναι κιόλας. Και επειδή το υλικό της δεν είναι γεμάτο, όπως ας πούμε στα άλλα τα νήματα που είναι πολύ προπυλένιο βαρύ, αυτό έχει μέσα ένα φρό, να καταλάβεις. Ένα φρολέξ έχει μέσα. Εντάξει, λοιπόν, γυρίζουμε εδώ. Εδώ. Έτσι. Και εδώ. Φτάσαμε πάλι και τώρα θα κλείσω. Λοιπόν, θα το πλέξω και αυτό. Και τώρα πώς κλείνουμε. Τραβάμε όλη την κλωστή μας που έχει μείνει, η οποία σας είπα περίπου
Είναι 1, 2, 3, 4 με 5 μέτρα, εντάξει. Λοιπόν, και πολύ απλά αυτό που κάνεις είναι, περνάς μέσα από τις θηλιές, αφήνεις αυτή τη θηλιά που είχες εδώ τελευταία και περνάς μέσα από τις θηλιές, έτσι. Προσπαθείς να προσέξεις λίγο τον τρόπο που θα περάσεις, να μην γυρίσει κάποια αυτή τη θηλιά στραβά, έτσι. Αυτό γιατί έχω και τα μαλλιά μου. Περνάς απλώς από μέσα. Αυτό. Προσεκτικά εδώ να μην ξυλώσουμε τις ελιές μας. Συνεχίζουμε από εδώ. Και γυρίζουμε από αυτήν την πλευρά. Να δω λίγο την άκρη για να είναι πιο εύκολο. Και περνάμε από μέσα. Τραβάμε. Εντάξει. Περνάμε και από την τελευταία θηλιά μας. Εδώ. Και τώρα, αυτό που προσέχω λιγάκι είναι να είναι ομοιόμορφη, να είναι ωραία η πλέξη μου. Βλέπετε ότι έχει γίνει πιο σταθερό, πιο ωραίο. Εντάξει. Και ελαφρώς λίγο, ελαφρώς, να σφίγγει και εδώ πάνω, ελαφρώς. Τώρα θα γυρίσω λίγο πλάγια, πατήσω λίγο την τσάντα όμως για να μπορώ να σας το δείξω, γιατί αλλιώς δεν θα γίνεται. Και εδώ που τελείωσα, ξέρω ότι ήταν η άκρη ή το πλαϊνό, έτσι. Λοιπόν, και τι κάνω, μπαίνω μία θηλιά πιο κάτω, εδώ, και θα πλέξω αλυσίδες, εντάξει, για να κάνω το χερούλι μου. Όσο πιο σφιχτά και σταθερά κάνετε τις αλυσίδες, τόσο πιο ωραίο θα είναι το χερούλι σας. Το πόσο χερούλι θα κάνετε, εσείς το επιλέγετε. Εγώ στη συγκεκριμένη θα κάνω λίγο παραπάνω και μετά μπορούμε να τα αλλάξουμε, να κάνουμε όσο θέλουμε. Έχουμε νήμα αρκετό, να ξέρετε, από τα 5 μέτρα που λέμε, 4,5 με 5 μέτρα, περισσεύει πολύ κουβάρι, αρκετό. Απλώς αφήνουμε καλύτερα παραπάνω να περισσέψει λιγάκι, παρά να μας στάσει, έτσι. Ωραία. Και πολύ απλά τώρα, έρχομαι εδώ, κοιτάζω αυτή η πλεξούδα μου να είναι από έξω, από πάνω δηλαδή, και αυτό το ανάποδο από μέσα, και έρχομαι εδώ στην άλλη την πλευρά μου, και πιάνω την κλωστή από εδώ από το πλάι, την περνάω μέσα στο πλεχτό, καλησπέρα, καλησπέρα, σε όσες μπήκατε μέσα. Και θα έρθω να περάσω τη θηλιά μου και αυτήν μέσα, εδώ μέσα, και να την κλείσω εδώ. Με ένα κουβάρι γίνεται αυτή η τσάντα. Αν θέλετε μπορείτε να μην βάλετε ούτε φόδρα, ούτε μαντέκι, ούτε τίποτα. Είναι μια τσάντα που είναι, όπα, έφυγε, συγγνώμη, που είναι πιο πολύ στυλάτη. Αυτό. Θα το κλείσω λίγο πιο κάτω, για να είναι πιο σταθερό. Εδώ. Περνάω από μέσα, αυτό που περίσεψε. Επίσης εδώ, αν θέλετε, μπορείτε να σφίξετε λιγάκι, εντάξει. Λοιπόν, και πρέπει τώρα να γυρίσω
κάμερα για να σας τη δείξω, να τη δείτε τελειωμένη. Λοιπόν, τη δείχνω λιγάκι, να τη δείτε τελειωμένη. Να τη, η τσαντούλα μας. Λοιπόν, αυτή είναι επειδή την έχω πλέξει πιο σφιχτά. Βλέπετε ότι έχει γίνει πλέξη της πιο γεμάτη, πιο σταθερή, έτσι. Σ' άρεσε. Να τη δεις και από κοντά. Και αυτή είναι πιο χαλαρή. Είναι η πρώτη μου που έκανα. Βλέπετε ότι είναι πιο χαλαρή σαν πλέξη. Είναι ακριβώς τα ίδια μέτρα. Απλώς διαφέρει το πλέξιμο, έτσι. Επομένως, αν θέλετε πλέκετε χαλαρά, αν θέλετε πλέκετε σφιχτά, όπως θέλετε εσείς. Η πλέξη είναι ίδια. Ο τρόπος είναι ίδιος. Μπορείτε εδώ πάνω να σφίξετε και άλλο, να σουρώσετε περισσότερο. Μπορείτε να κάνετε αρχικές αλυσίδες αντί για 6, για 7 που κάναμε, περισσότερες, όσες θέλετε. Τα χρώματα που έχουμε είναι αυτό το σάπιο μήλο. Ξαναλέω, είναι από τις πιο εύκολες τσάντες που πλέκονται με δάχτυλα. Υπάρχει το μοβάκι. Τώρα το τι έχουν τα κορίτσια θα σας το πούν στο τηλέφωνο. Εντάξει. Εδώ έχω το χερούλι λίγο να διορθώσω, θα το κάνω μετά. Να το στεθρεώσω πιο πίσω, πιο καλά. Υπάρχει σοκολατή, τουλάχιστον στο γραφείο μου μέσα υπάρχει ακόμα. Υπάρχει κεραμιδί και υπάρχει και τον γκρι, το ανθρακί, αυτό που βλέπετε εδώ. Εντάξει, 28 ευρώ το κουβάρι, τα μέτρα τα είπαμε. Αν θέλετε να σας τα ξαναπώ, που έβαλα το χαρτάκι, ναι, θα σας τα ξαναπώ λίγο. Είναι 750 γραμμάρια, 30 μέτρα. Εντάξει. Και επίσης, ένα καλό που έχει αυτή η συγκεκριμένη εταιρεία, πάνω στο χαρτάκι σας έχει το ίδιο νήμα κλωστή ραψίματος με το νήμα σας, για να, αν θέλετε να ράψετε τις άκρες, να μην ξεφτάνε, ή να ράψετε κάτι στο χερούλι και τα λοιπά, να έχετε ακριβώς το ίδιο νήμα και να μην χρειάζεται να το ψάχνετε. Εντάξει. Τέλειες, τέλειες. Το ξέρω, είναι πάρα πολύ ωραίες. Λοιπόν, η μία μας είναι αυτή που την κάναμε πιο σφιχτή, πιο σταθερή την πλέξη μας, βλέπετε. Εδώ εγώ λίγο θα σφίξω μετά την κλωστή εδώ πάνω, τώρα δεν πειράζει. Δεν φτιάξω, δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, η μία είναι αυτή, εντάξει, και η άλλη πιο χαλαρή είναι αυτή. Όποια θέλετε φτιάχνετε, όπως θέλετε εσείς, εντάξει. Δήμητρα δεκόλια, πάρει τηλέφωνο τα κορίτσια. Πάρτε τηλέφωνα κορίτσια, να τους πεις να σου κρατήσουν ή αν έχεις παραγγελία, να την προσθέσουν την παραγγελία σου. Εντάξει, όσες γράφετε σε μηνύματα για μηνύματα, εάν δεν σας απαντάω εγώ, πάρτε τηλέφωνο, γιατί εγώ την ώρα που πλέκω ή κάνω κάτι δεν μπορώ να βλέπω δυστυχώς μηνύματα. Όταν κάνω live και σας δείχνω μηνύματα, εκεί μπορώ να βλέπω περισσότερο. Εντάξει, καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, θα ανέβει το βιντεάκι στο YouTube. Όσες φίλες, φίλοι θέλετε, σας βάζω το link από τα, που θα βρείτε τα νήματα στο nimakilkis.com, εντάξει. Ένα κουβάρι για μία τσάντα. Okay. Σχέδιο έχουμε δείξει ακόμα ένα το οποίο πάρει στο YouTube. Αν δεν το έχετε δει, μπαίνετε στο YouTube Νήμα Κιλκής Τελνικά και το βρίσκετε. Λοιπόν, σήμερα είναι Δευτέρα. Αύριο δεν ξέρω τι θα σας κάνω σε live. Έχω πολλά πράγματα. Αύριο είναι Τρίτη, θα σας βάλω live μάλλον πάλι τέτοια ώρα, 3 η ώρα. Πώς είναι από μέσα, τι εννοείς την τσάντα, πώς είναι από μέσα ή το νήμα. Το νήμα σας έδειξα στην αρχή του βίντεο, να το πώς είναι από μέσα. Και σας έδειξα τι θα κάνετε στην αρχή του βίντεο για να μην βγαίνει αυτό προς τα έξω. Όσοι το είδατε θα κοινοποιηθεί το βίντεο. Επομένως, μπορείτε να το δείτε μετά. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά από μένα πρέπει να σας αφήσω, γιατί έχω μάθημα με τα κορίτσια που είναι έξω και με περιμένουν. Καλή επιτυχία σε όλες και σε όλους. Εντάξει. Ό,τι θέλετε μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο στα κορίτσια, σε μένα. Εάν δεν μπορώ να μιλήσω, σημαίνει ότι είτε έχω μάθημα είτε κάτι ετοιμάζω. Στην Ανάση και τη δικιά μου. Τέλεια. Ναι, Μαρία μου, εννοείται. Και να σας πω ότι η Μαρία Εδρίνια ήταν η αιτία που τις έφερα αυτές τις τσάντες. Διότι τις έβλεπα πάρα πολύ καιρό στο Instagram και γενικά κυκλοφορούσαν πάρα πολύ. Και έλεγα τώρα να τις φέρω, να μην τις φέρω, και μου λέει Μαρία τις φέρεις. Και μου αρέσει όταν μου δίνεται κίνητρο περισσότερο. Τι άλλο μπορεί να φτιάξει με το τσάντα. Νομίζω
θα δοκιμάσω, αλλά θέλω να βρω κάποιο χρώμα PAL, ότι θα ήταν ωραία, όπως είναι αυτό το, ας πούμε, το σάπιο μήλο. Νομίζω ότι θα ήταν ωραίο και προστατευτικό για κρεβατάκι ή επίσης και για ένα καλαθάκι. Ή επίσης το έχω δει, όσο και να μην το πιστεύετε, και για καλαθάκια, για ζωάκια, για σκυλάκι και γατούλες. Αλλά επειδή δεν έχω φτιάξει κάτι ακόμα, θα το φτιάξω για να μπορώ να σας πω πόσα χρειάζεστε κιόλας. Διότι δεν μπορώ εγώ τώρα να σας πω, θέλω να μου πείτε για προστατευτικό για παιδάκι, να σας πω πάρε 3 κουβάρια, 2 κουβάρια. Όχι, αν δεν δοκιμάσω να κάνω αυτή την πλεξούδα και να δω τι βγαίνει ωραία, γιατί ίσως αυτή η πλεξούδα θέλει και πιο χοντρό ακόμα. Δεν είμαι σίγουρη. Θα το δοκιμάσω και θα σας πω. Εντάξει. Λοιπόν, σας εύχομαι να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Να είστε καλά, με υγεία. Καλή εβδομάδα, δημιουργική εβδομάδα. Έτσι. Λοιπόν. Και αυτά. Πλένετε, ναι. Έχει μέσα οδηγίες. Πλένετε στο χέρι. Έτσι. Μόνο στο χέρι, έτσι λέει. Προφανώς για να μην βγει αυτό το υλικό προς τα έξω, γιατί άμα χτυπηθεί στο πλυντήριο, ίσως βγαίνει προς τα έξω. Αυτή την οδηγία έχει, έχει χαρτάκι πάνω που δείχνει μόνο στο χέρι. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά από μένα. Πόσα εκατοστά είναι, το είπαμε πριν. 26-27 εκατοστά. Ναι, και ύψος αν θέλετε να σας μετρήσω. Δεν σας μέτρησα. Η άλλη είναι πιο κοντή. Θα σας πω λιγάκι. Λοιπόν, 30 εκατοστά ύψος η μοβ και 26 πλάτος. Και αυτή η σάπιο μήλο είναι 32 και ύψος 26. Εντάξει. Εδώ. Μαξιλάρι αν γίνεται δεν ξέρω. Πρέπει να δοκιμάσω. Αυτές είναι οι τσαντούλες μας. Σας εύχομαι καλή επιτυχία σε όλα τα πλευτά σας, όχι μόνο στις τσάντες. Και ό,τι δεν έχετε μπορείτε να μου τις στέλνετε. Εγώ τα κρατάω όλα, να ξέρετε. Λοιπόν, καλό απόγευμα. Θα τα πούμε σίγουρα αύριο στις 3. Φιλάκια.